Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του One Channel στην νοηματική γλώσσα. Τις τελευταίες περιοδίες πριν την πάυση του Πάσχα έκαναν χθες οι πολιτικοί αρχηγοί. Στην αγορά του Αμαρουσίου βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συνομίλησε με πολίτες και εμπόρους, ενώ Ανάσταση θα κάνει στην Τίνο. Την Βαρβάκη επισκέφθηκε ο Στέφανος Κασελάκης λίγο πριν φύγει για τις πασχαλινές διακοπές στην Κέρκυρα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θα παραμείνει εντός των τυχών, βρέθηκε στην αγορά της Καλλιθέας, όπου αναφέρθηκε στο πρόβλημα της ακρίβειας. Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέλεξε την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λαμία, όπου αναμένεται να κάνει ολιγοήμερες διακοπές. Στην αγορά του Αμαρουσίου βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές και αντάλλαξε ευχές εν ώψη Πάσχα. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε και ένα πρόεδρο μανεκέν. Όχι, το βλέπει όλη η Ευρώπη. Η καρδιά μας. Στη Βαρβάκη, ο αγορά βρέθηκε ο Στέφανος Κασελάκης, που συνομίλησε με τους εμπόρους της κρεαταγοράς. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άκουσε τα αιτήματα των κρεοπολών για αναβάθμιση της κεντρικής αγοράς της Αθήνας, ενώ χθες ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στη Βουλή πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στην αγορά της Καλλιθέας βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι πολίτες παίρνουν δύσκολα. Η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη. Κατάφερε ο κύριος Μητσοτάκης να μας κάνει πρωταθλητές της ακρίβειας. Στην αγορά της Κυψέλης περιόδευσε αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς με επικεφαλής τον πρόεδρό της Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος κατέθεσε πρόταση για μείωση 20% των τιμών των προϊόντων με παρεμβάσεις στο περιθώριο κέρδους των μεσαζόντων. Πρέπει οι τιμές να μειωθούν κατά 20% και η διανομή του κέρδους να είναι πιο δίκαιη. Έτσι, το προϊόν να μην στοιχίζει 10 ευρώ αλλά 8. Και από αυτά τα 8 ευρώ, 2,5 ευρώ να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, 2,5 στο μεσάζοντα και 3 ευρώ στον παραγωγό. Μόνο με αυστηρούς κανόνες μπορούμε να φέρουμε αυτή την αλλαγή. Η ακρίβεια θα είναι και το αντικείμενο της σύγκρουσης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή παραμονές ευρωεκλογών μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώη ημερησία της διατάξης συζήτησης στη Βουλή αναμένεται να διεξαχθεί στα μέσα Μαΐου. Οργή προκάλεσε η προκλητική απόφαση του Συμβουλίου Πλημμυλωδικών Λαμίας να αποφυλακιστεί ο Νίκος Μιχαλογιάκος, με τις σφοδρές αντιδράσεις να οδηγούν σε έφεση του βουλεύματος, το οποίο και άνοιξε την πόρτα της φυλακής στον αρχηγό της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αντίθετος με τη γνώμη του Δικαστικού Συμβουλίου ήταν ο εισαγγελέας, καθώς όπως λέει ο κατηγορούμενος δεν έχει δείξει μεταμέλεια, παραθέτοντας εκτεταμένη αρθρογραφία του, στην οποία δηλώνει ότι βρίσκεται έγκλειστος στο πλαίσιο πολιτικής δίωξης και σκευωρίας. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική. 4,5 χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας, που έκρινε πως η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και ο Νίκος Μιχαλολιάκος, διευθυντικός τελεχός της, κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος. Το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών Λαμίας διέταξε την αποφυλάκηση του Νίκου Μιχαλολιάκου με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την περιφέρεια Αττικής, της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει και της απαγόρευσης συναναστροφής με συγκατηγορούμενούς του για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεχτή την αίτηση για ηφόρον απόλυση του Νίκου Μιχαλολιάκου παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την παραμονή του καταδικασμένου σε πρωτοβαθμό αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη φυλακή, κάνοντας λόγο για μη ύπαρξη μεταμέλειας και ηθικής βελτίωσής του. Το κάναν κι άλλη φορά και τους θάψανε στον κράμο και στον πίτσι. Κριτήριο για την αποφυλάκηση μη που δεν ήταν υποχρεωτική για το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι μια εγκληματική οργάνωση της οποίας έχει καταδικαστεί ο Μιχαλολιάκος για διεύθυνση ως αρχηγός, εξακολουθεί να δράει ένα εγκληματή, όπως είναι πασίγνωστο, δεδομένου ότι αν και αποδυναμωμένη και εξασθενημένη η Χρυσή Αυγή, εξακολουθεί να διατηρεί επιχειρησιακές δομές. Η είδηση της αποφυλάκησης Μιχαλολιάκου προκάλεσε οργή στην οικογένεια του Παύλου Φίσα. Το συλλογικό δεν πήρε καθόλου. Αντέδρασε με οργή, αγανάκτηση και μια μηχανία στο τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορεί να γίνει, γιατί πραγματικά αυτό προσβάλλει, όπως έχουμε πει, και τις οικογένειες οχημάτων, αλλά και όλη την δημοκρατική κοινωνία. Εδώ είμαστε! Ας μας συντριψούν! Εσείς είστε τα τάγματα εφόδου της κρίσης αυτή! Από το 2022, ο Νίκος Μιχαλολιάκος βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε από τον κορονοϊό και από εκεί πήρε το δρόμο για το σπίτι του. Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του Νίκου Μιχαλολιάκου προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Θα το εκτιμήσουν δεόντως οι ψηφοφόροι της στις ευρωεκλογές
εκλογές που έρχονται. Ο κύριος Κασελάκης, αν και κάθε φορά βάζει πιο ψηλά τον πύχη της χυδαιότητας και της αυτογελιοποίησης, καταφέρνει να τον ξεπερνά. Τόλμησε σήμερα, αντί να σιωπήσει για τις πράξεις και τις παραλήψεις του κόμματός του, να προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει πολιτικά την αποφυλάκηση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που σταθερά στάθηκε απέναντι σε αυτό το ναζιστικό μόρφωμα από το 2011 μέχρι και σήμερα. Επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά ότι το αστικό κράτος και οι νόμοι του όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το φασισμό, αλλά πολλές φορές του συμπεριφέρονται με το γάντι όταν την ίδια στιγμή επιφυλάσσουν διώξεις και καταστολή για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα που αγωνίζονται. Στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λαμίας δύναται να ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα αλλά και ανέρεση από την εισαγγελέα του Αριουπάγου. Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Βιάζει η Αττική για το Πάσχα, κίνηση για γερά νεύρα από το πρωί σε Αττική Οδό και Αθηνών Κορίνθου. Γεμάτα φεύγουν τα πλοία, τα αεροπλάνα και τα κτέλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την κίνηση στα διόδια, τα κτέλ και το λιμάνι του Περιά, η φετινή έξοδος από την Αθήνα αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων. Αυξημένη είναι και η κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με τα αεροσκάφη να φεύγουν με πολύ υψηλές πληρότητες τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο δίκτυο εξωτερικού. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας στη νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Καλή Ανάσταση σε όλους. Με το ανέσπερο φως να πλημμυρίσει κάθε πτυχή της ζωής σας. Καλό Πάσχα με υγεία και αγάπη. Χρόνια σας πολλά.